είναι αυτή η κυρία Ραβωνιστικέ. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι μάνα κάποια που τσέταξε γάμο, ε! Μάνα! Τι με τρεχοτρόπλα, χάρα! Επειδή έχει λεφτά, νομίζω ότι μπορεί να μα προσβάλλει κιόλα. Πώ έγινε η πρόταση από το κύριο Ρώμα, από την κυρία Χατζησοφιά, πώ σα έγινε η πρόταση? Και οι δύο είναι πολύ φίλοι και πολύ αγαπημένα πρόσωπα και οι δύο μαζί θελήσανε να παίξω το ρόλο τη αδερφή του Παπακάνο. Παπατριαντάφυλλου. Μάλιστα, γιατί ο παπάς, η γυναίκα, ο γιος του παντρεύτηκε με μια Φιλανδέζα, δεν ξέρω τι, και πάει να τον βοηθήσει η μάνα, το γιο. Οπότε έμεινε κενός αυτός ο ρόλος και φάλαμε την αδερφή του. Ως αδελφή του παπά, τι ρόλο θα έχετε? Θα έχει το στοιχείο της συνφάνταστης. Από την κουτσομπόλα του χωριού κάνω το Ρόιτερ, ναι, όπως ήταν και η παπαδιά. Η Σταυρούλα, ναι. Θα είναι καινούργια δήμαρχος του χωριού. Είναι αλήθεια? Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Θα την ψηφίσουμε τώρα, τι να κάνουμε, την ψηφίζουμε. Εγώ δεν είμαι εκείνος ο άθλιος του Βίκτορος Μουγκό που τον περιφρόναγες. Τώρα είμαι ο Βαγγέλης ο Καμπριολές. Αλλάξανε τα δεδουλευμένα. Και μάλιστα περιμένω τον παπά να πάμε να ψηφίσουμε και αυτός μπεκρουλιάζει στην ταβέρνα. Την παλιά, η οποία υπάρχει ακόμα. Του Φατσέα. Φατσέα, ναι. Και ο Σκεδαρές βέβαια παίζει όλοι. Μιλάει ελληνικά κανονικά ή τα ίδια που μας? Τα ίδια, καλέ, δεν αλλάζουν αυτά. Πώς τι έπαθε λοβοτομή που κάνανε? Όχι. Αλλά μαθαίνω ότι έχει ένα κόλλημα με την ανακύκλωση τελευταία. Έχει και με την ανακύκλωση αυτός. Ναι, κάτι, όλο και κάτι τρώει κάποια φλασιά. Τι ψιθυρίζει εκεί στον κουμπάρο μας? Δεν πιστεύω να ισχύει αυτό το κουμπάρο στην κουμπάρα, γιατί πλάκα-πλάκα είμαι πολύ ζηλιάρης. Δεν υπάρχουν δύο παπάδες, το έχετε καταλάβει? Αυτός είναι νέος παπάς που τον κυνηγάνε όλες οι γυναίκες και γίνεται ένας χαμός. Πάμε και ερχόμαστε να δούμε πώς είναι, τι κάνει. Έλα καλέ μου, έλα καθίσεις την πολυθρονίτσα σου να ξεκουραστείς. Είσαι σίγουρα πολύ κουρασμένος. Πάω τώρα να σου φέρω τις παντούφλες σου. Έλα ρε μαμά, πλάκα μου κάνετε.